προσπαθούμε να επιστρέψουμε στη δουλειά μας εμείς. Δεν διεκδικούμε κάτι περισσότερο. Έχουμε το δικαίωμα, πιστεύω, ότι μετά από 3 συνεχόμενες συμβάσεις, την επιστροφή μας στην εργασία. Καλύπτεται πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Καλύπταμε επί 29 μήνες, συνεχόμενα την ίδια θέση, πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Στον τομέα της καθαριότητας. Στον τομέα της καθαριότητας, ναι. Και ξαφνικά σας... Το 17, τον Ιούνιο, το 17, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι είναι παράνομες οι συμβάσεις, αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, η σχέση τους είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πιστεύω από εκεί και πέρα το όλα τα λέει. Και πιστεύω ότι ευελπιστούμε ότι κάτι καλό θα βγει σήμερα. Από αυτό το... Τα πρώτα ασφαλιστικά τα έχεις χάσει, έτσι. Ναι, τα προσωρινά τα καταθέσαμε 2 φορές στα δικαστήρια εδώ των Τρικάλων, τα οποία ήταν αρνητικές αποφάσεις και σήμερα εκδικάζεται η κυριαγωγή. Δηλαδή το πιο πιθανό... Τα σαφτιακήρια ασφαλιστικά. Το πιο πιθανό που εσείς έχουν μπορεί να πάει και στο εφετείο μετά, ή αν είναι Ναι. Το επόμενο από εδώ στάδιο, αν δεν είναι αρνητική απόφαση, θα πάμε στο... Όχι, θα γίνει στο αγωγή. Και σκεφτόμαστε μετά να συνεχίσουμε ώστε να γίνει μετατροπή των συμβάσεών μας σε ορίστο. Η μορφή αγώνα που ακολουθείτε ποια είναι, δηλαδή τι ακριβώς κάνετε? Να σας πω, ναι, ναι. Η Δημοτική Αρχή είναι με το μέρος μας. Αυτό υποστηρίζει. Ναι. Ο κύριος Δήμαρχος είναι με το μέρος μας, όλη η Δημοτική Αρχή. Και στα προσωρινά και τώρα σήμερα που είμαστε εδώ. Ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί αυτό, να μας υποστηρίζουν και να δικαιωθούμε. Λοιπόν, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια των συναδέλφων, των πρώην συναδέλφων, διότι αξίζει, διότι έχουν προσφέρει τόσα πολλά αυτοί οι συνάδελφοι στους δημότες που δουλεύουν σε σκληρές συνθήκες. Και τώρα φτάσαμε σε μια στιγμή μετά από 25 μήνες, αρκετό καιρό, να χάνουν τη δουλειά τους. Εκτελούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ήταν καθημερινά στον χώρο εργασίας. Αυτό που ζουν σήμερα οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους είναι απερίεργο. Δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να χάνεις τη δουλειά. Εμείς σαν Ομοσπονδία και σαν Σύλλογος στηρίζουμε την προσπάθεια και έμπρακτα ψηφίζουμε και φωνάζουμε με ανακοινώσεις και διάφορα. Έπρεπε το ότι βρεθήκαν αυτοί οι συνάδελφοι σήμερα εδώ πέρα είναι καθαρά θέμα κυβέρνησης. Έπρεπε μια τροπολογία στη Βουλή να περάσει ώστε να συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους υπαλλήλους, όχι μόνο το Δήμο Τρικέλων, Καλαπάκας, Πύλης και όλης της Ελλάδας. Μια τροπολογία. Είναι απλά πράγματα. Αυτοί οι εργαζόμενοι δουλεύουν τώρα 35 μήνες. Έχουν όλα τα κριτήρια. Έχουν μάθει τη δουλειά. Λοιπόν, έπρεπε μια τροπολογία να τους δίνει μια πρημοδότηση επιπλέον και να τους κάνει διαμέσου ΑΣΕΠ μόνιμους. Λοιπόν, στηρίζουμε και θα είμαστε πάντα δίπλα με τους συναδέλφους, γιατί αξίζει, γιατί μετά από την αποχώρηση από την εργασία αυτών των συναδέλφων φάνηκε το κοινό μέσα στην πόλη, φάνηκε το κοινό και θα φανεί σε λίγο καιρό που θα φύγουν και οι άλλοι συμβασιούχοι. Δεν θα υπάρχει προσωπικό να καθαρίσει την πόλη, να μαζεύουν τα σκουπίδια. Δηλαδή είναι ένα κύριο σημείο αυτό για κάθε, δήμο. Για κάθε δήμο. Έχει μπει ιδιώτες μέσα στο Δήμο. Σε ποιους τομείς έχουν μπει ιδιώτες μέσα στο Δήμο? Πιέζουν τώρα, έχουν αρχίσει από πολλούς Δήμους, ας πούμε όπως ο Δήμος Καλαμπάκας, το έχει πάρει ιδιώτες. Εμείς σαν Σύλλογος και σαν Ομοσπονδία καταπολεμούμε αυτή την ενέργεια που κάνουν οι Δήμοι, γιατί το ότι θα μπει ιδιώτες σημαίνει δεν θα υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουν σήμερα. Θα πληρώνουμε στους ιδιώτες, είναι γνωστό όπου μπαίνει ιδιώτες, δεν υπάρχει το αποτέλεσμα, γιατί και ο υπάλληλος που θα είναι που θα δουλεύει στον ιδιώτη, δεν θα δουλεύει, γιατί θα είναι απλήρωτος, θα είναι δόλευγε, δεν το καθαρίζω. Όπου έχουν μπει συνεργεία που είναι με ιδιώτες, έχουμε δει τα αποτελέσματα. Εμείς όχι, δεν τους στηρίζουμε. Θέλουμε να παραμείνει. Το τομέα καθαριότητας έχει πάρει ενέργεια, ας πούμε, ιδιώτες... Ναι, έχει πάει. Σε άλλους δήμους έχει πάρει. Καλαπάκα το έχει πάρει ιδιώτες. Εδώ στα Τρίκαλα είναι ελάχιστο. Είναι ελάχιστο. Μικρό, ελάχιστο. Στο τομέα της αποκομιδής των σκουπιδιών, πού ακριβώς μπήκε ο ιδιώτης? Εδώ, εμείς, στην καθαριότητα. Στην καθαριότητα εκεί, αλλά όχι, δεν το παλεύουμε και δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το παλεύουμε, όχι, γιατί θα είναι ένα χτύπημα
με το που θα αν μπει ιδιώτη στην καθαριότητα, που η καθαριότητα είναι μεγάλη δύναμη για μας, για την τοπική αυτοδιοίκηση, στο στιγαλισμό, αν μπει ιδιώτη, χάνουμε τη δύναμη. Εκείνη η δύναμη μας. Δεν το θέλουμε τίποτα. Όχι διότι είναι η δύναμη, γιατί είναι το αυτονόητο για την κοινωνία. Πρέπει να είναι όπως ήταν να συνεχίζει. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, συμβασιούχοι του Δήμου Τρικαίων σήμερα εδώ στα δικαστήρια για τα ασφαλιστικά μέτρα. Σωστά. Τρεις συμβάσεις συνεχόμενες. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους? Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι για να συνεχίσουν να δουλεύουν στο Δήμο. Είναι γεγονός ότι εμείς πορευόμασταν με βάση την νομιμότητα, δηλαδή μετά από φάση του Υπουργείου Εσωτερικών παρατείναμε αυτές τις εργασιακές σχέσεις, να το πω έτσι. Είναι άνθρωποι που τους χρειαζόμαστε. Δεν μας εξυπηρετεί ο τρόπος που αναγκαζόμαστε τώρα τελευταία να κάνουμε με τα δίμηνα, δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι να αποκηρύσουμε θέσεις διμήνων με ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον τομέα καλά που θα εργαστούν, θέλουν χρόνο να μπορέσουν να εγκλιματιστούν. Καταλαβαίνει κανένας μετά ότι γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει και απόδοση πάρα πολλές φορές. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί που είναι σήμερα και κάνουν τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν δουλέψει αυτό το μεγάλο διάστημα, γνωρίζουν τις ανάγκες μας, γνωρίζουν τις λειτουργίες καλύτερα από κάποιον καινούριο. Εμείς πάντως τους στηρίζουμε και ευελπιστούμε να δικαιωθούν. Υπάρχει τρόπος δηλαδή μέσα από τις διαδικασίες, τις νόμιμες διαδικασίες, αυτοί οι άνθρωποι να ξαναεπιστρέψουν και να ξαναεπογράψουν ακόμη τουλάχιστον μια οχτάμινη σύμβαση και δύο? Είναι αλήθεια ότι αυτό εξετάζεται τώρα, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Αυτό νομίζω ότι κυνηγούν και οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να δικαιωθούν. Ναι. Ο Δήμος Τρικαίων, από ό,τι έχουμε μάθει, έχει βάλει ιδιώτη για στην καθαριότητα. Πού ακριβώς, τι κάνουν. Στην καθαριότητα έχει βάσει σε κάποιο τομέα, εκτός της πόλεως δηλαδή. Γιατί δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν διαφορετικά οι ανάγκες. Ναι, δηλαδή ναι. Καθαρίζουν τα χωριά, δηλαδή η καθαριότητα στα χωριά γίνεται από ιδιώτες. Έτσι, γίνεται από ιδιώτες εδώ και ένα μικρό διάστημα, γίνεται με ιδιωτική εταιρεία. Έτσι. Αυτό συμφέρει όμως? Δεν ξέρω αν συμφέρει. Εντάξει, το δικό μας το προσωπικό ενδεχομένως να ήταν καλύτερα, δεν θα έπρεπε να υποστούμε αυτό το κόστος. Σε ό,τι αφορά τώρα για το αν είναι καλή ή όχι το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να το πούμε γιατί τώρα είναι καινούργια η. Η σύμβαση είναι ανοιχτή με τον ιδιώτη ή για ορισμένο χρόνο? Είναι για ορισμένο χρόνο. Πόσο? Νομίζω ότι είναι για ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Δεν το θυμάμαι να σας πω σίγουρα. Άρχισε πριν από λίγο καιρό, γύρω στους 2 μήνες πριν άρχισε. Ναι. Άρα είναι ένα χρόνο, του χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. Είμαι 25 χρόνια τακτικός υπάλληλος. Τα παιδιά θα ήθελα να τους συμπαρασταθώ γιατί ήταν για μένα η καλύτερη φουρνιά συμβασιούχων που έχουν περάσει και έχουν προσφέρει περισσότερα από όλους όσους έχω στην πορεία μου στο Δήμο. Από τη στιγμή που φύγανε, ο Δήμος έχει πρόβλημα και αυτό φαίνεται γιατί κατευθείαν έδωσε τα χωριά σε ιδιώτη. Αυτή τη στιγμή απασχολεί άτομα με κοινοφελή εργασία, τα οποία παίρνουν 400 ευρώ και απαγορεύεται να ανεβαίνουν να κάνουν αποκομιδή σε απορριμματοφόρα. Είναι μόνο για καθαριότητα σε πλατείες, πεζοδρόμια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρόβλημα υπάρχει και μάλιστα έντονο. Αυτό φαίνεται με τις άδειες που δεν μπορούν να πάρουν οι υπόλοιποι τακτικοί υπάλληλοι και με τα παράπονα που κάνουν στα χωριά οι κάτοικοι λόγω της μίσους της αποκομιδής από ιδιώτες. Οι ιδιώτες, από ό,τι ακούγεται, με κάποιους Αλβανούς, εγώ ξένους ανασφάλιστους, δεν μπορούν να προσφέρουν με τίποτα αυτά που προσφέραν τα παιδιά. Αυτά που προσφέραν τα παιδιά αυτά τα χρόνια, εγώ πιστεύω, ήταν κάτι που δεν μπορούν να το προσφέρουν ούτε τα άτομα με κοινοφιλή εργασίας, ούτε ο ιδιώτης που έχει βάλει αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Πιστεύω ότι πρέπει κάτι να γίνει, αυτά τα παιδιά να επιστρέψουν στην εργασία τους. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, δίνουμε τον αγώνα μας, σαν μητέρα 2 παιδιών. Είμαστε χωρίς μεροκάματο αυτή τη στιγμή. Θέλουμε την υποστήριξη από το Δήμο μας και την έχουμε, πιστεύω, μέχρι σήμερα. Και θα ήθελα να επιστρέψουμε στις δουλειές μας. Είμαστε 3 χρόνια σερία εδώ που δουλεύουμε. Μας έχει ανάγκη ο Δήμος μας. Και πιστεύω να έχουμε σήμερα θετικά αποτελέσματα. Είμαι ένας από τους συμβασιούχους, τους 6.500 σε όλη την Ελλάδα, που ο κύριος Κουρλέτης είχε πει ότι θα βοηθήσει και αυτό θα το έκανε με κάποια ειδική μου οριοδότηση. Δεν μπορείς να λες ότι βοηθάω 6.500 ανθρώπους και τις οικογένειές τους και ταυτόχρονα μου οριοδοτείς κάποια άλλη ομάδα, κοινωνική, τους άνεργους,
που εμείς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε την μοριοδότηση της ανεργίας. Θα μπορούσε να μην μας κοροϊδέψει και να μας πει ότι δεν ήταν για μας η συνέχεια της εργασίας. Ήταν μια κοροϊδία αυτό που έγινε για τους 6.500 ανθρώπους. Αυτό όσον αφορά την προκήρυξη. Έγινε κάποια προκήρυξη K3 που ήταν νομίζω ότι πιο πρόχειρο έχει γίνει σε προκήρυξη ΑΣΕΠ. Γιατί είναι νομίζω η πρώτη φορά που σε προκήρυξη ΑΣΕΠ γίνονται προσλήψεις χωρίς καν να έχουν ανοιχτεί οι φάκελοι, μόνο με την ηλεκτρονική δήλωση. Προσληφθήκανε άνθρωποι που απλά δηλώσανε ηλεκτρονικά ότι, παραδείγματος χάρη, είναι πολύτεκνοι, χωρίς όμως κάποιος να έχει ελέγξει αν είναι όντως πολύτεκνοι. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται, δεν τους κατηγορώ, θέλουν δουλειά όπως και εμείς, αλλά είναι άδικο για εμάς που είχαμε προσληφθεί καθόλου ανώμημα, που είχαν επεξεργαστεί οι αιτήσεις ΑΣΕΠ σε όλη την Ελλάδα, μιλάω για όλους τους συμβασιούχους σε όλη την Ελλάδα, 6.500 οικογένειες, που αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε άνεργοι και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι μπορεί και να έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία, αυτή τη στιγμή να εργάζονται. Επίσης, για το Δήμο Τρικαίων μας έχει συμπαρασταθεί, έχει έρθει σε όλες τη τρίτη φορά αυτή που έχουμε σήμερα για ασφαλιστικά μέτρα. Το θέμα είναι ότι το κράτος δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου μέχρι τώρα, ενώ μας είχε τάξει, τουλάχιστον στους συμβασιούχους παρατασιούχους, ότι θα έκανε ό,τι καλύτερο. Δυστυχώς, από τους 6.500 με την K3 έχουν προσληφθεί μόνο με πρόχειρα στοιχεία περίπου 800 άνθρωποι, δηλαδή το 12%. Αυτό δείχνει πόσοι βοηθηθήκανε από τους συμβασιούχους παρατασιούχους στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.